Τέλος! Golden Ball! Παπαδόπουλος! Η ρουτίνα μου. Προπόνηση, προπόνηση, σπίτι, προπόνηση. Μέσα στο γυμναστήριο και μέσα στο ring δεν βλέπω κανένα σαν φίλο. Η προετοιμασία μου είναι σαν να γίνεται για παγκόσμιο τίτλο, πραγματικά. Σαν να παίζω με τον Manny Pacquiao, σαν να παίζω με τον Mike Tyson. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πρώτο mail που έλαβα, που ήταν στα αγγλικά, έγραφαν «You might be involved with a future world champion». Για σένα μόνο, ούτε για τον κόσμο, ούτε για μένα, ούτε για τον κλάδι, ούτε για τον ρουλιά, για την πάρτι σου, μαλάκα. Happy work. Fight easy. Από τη Νέα Πέραμο Καβάλα στην Αθήνα και λίγο αργότερα στο Λος Άντζελες. Αυτή είναι πολύ γενικά η μέχρι στιγμής πορεία του Στέλιου Παπαδόπουλου, του 24χρονου Έλληνα Ρόκι Μπαλμπόα, όπως έχει χαρακτηριστεί, ο οποίος αυτή τη στιγμή ζει το όνειρό του στη Μέκα της επαγγελματικής πυγμαχίας, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτές τις μέρες ο νεαρός μποξέρ έχει επιστρέψει στην Αθήνα για έναν αγώνα διεθνή τίτλου και δέχτηκε πολύ ευγενικά να τον ακολουθήσουμε σε αυτή του την προσπάθεια, ίσως τη δυσκολότερη ως τώρα. Το Golden Boy, δηλαδή Χρυσό Αγόρι, όπως είναι το παρατσούκλι του Στέλιου Παπαδόπουλου, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην παραθαλάσσια Νέα Πέραμο Καβάλας και από πολύ μικρός μπήκε στον κόσμο των μαχητικών αθλημάτων, κατακτώντας πανελλήνια πρωταθλήματα τόσο στην πυγμαχία όσο και στο kickboxing. Είμαι από 4 ετών στα γυμναστήρια, αυτή είναι η ζωή μου. Κάνω αυτό που αγαπάω, σίγουρα περνάω μεγάλες δυσκολίες, δεν μπορώ να ξενυχτάω, πρέπει να προσέχω τη διατροφή μου, πρέπει να προσέχω τις ώρες που κοιμάμαι. Όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα ενός επαγγελματία αθλητή. Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Πριν από 3 χρόνια, μεταπήδησε στα σαλόνια του Λος Άντζελες. Εκεί προπονείται με τον φημισμένο Rob Sale στο γυμναστήριο Wild Card, από όπου έχουν περάσει θρύλοι του box, όπως ο Manny Pacquiao και ο Miguel Cotto. Πρώτη μέρα που μπήκε στο γυμναστήριο στο Wild Card, πώς ήταν? Γενικά, πρώτη μέρα που πήγα στην Αμερική, πήρα τις 2 βαλίτσες μου, δεν ήξερα καλά τη γλώσσα σχεδόν καθόλου και πήγα στο άγνωστο, τελείως μόνος, δεν ήξερα ούτε καν τον προπονητή εκεί καθόλου. Πρώτη φορά εκεί σου συνάντησα, κατέβηκα από το αεροπλάνο, ήρθε ο ατζέντης, με πήρε. Ήταν όλα πολύ περίεργα γιατί ήμουνα σε άλλον κόσμο, πραγματικά. Οι διαφορές της ζωής στην Αμερική σε σχέση, ας πούμε, με τη Νέα Πέραμο, μια επαρχιακή πόλη από όπου ξεκίνησε και από όπου κατάγεσαι. Ποιες ήταν, ας πούμε, έπαθες κάποια σοκ στην αρχή πολιτισμικά? Είναι άλλη κουλτούρα. Γενικά ήταν πολύ δύσκολο επειδή ήμουν μόνος, τελείως μόνος. Πήγαινα για καφέ μόνος, πήγαινα προπόνηση, σπίτι. Δεν είχα κανέναν. Όταν πήγα πρώτη μέρα στο γυμναστήριο, όλοι κοιτάνε πώς θα σε φάνε. Δεν σε βλέπουν σαν φίλο, γιατί ο καθένας κοιτάζει να πάει στην κορυφή και όταν βλέπουν κάποιον νέο ή οποιονδήποτε στην κατηγορία τους θέλουν να σε βγάλουν από το γυμναστήριο έτσι πως ήρθες. Εσύ το βλέπεις τώρα έτσι για κάποιον νέο ο οποίος θα έρθει στο γυμναστήριο? Μέσα στο γυμναστήριο και μέσα στο ring δεν βλέπω κανένα σαν φίλο. Πλέον είναι η δουλειά μου, είμαι επαγγελματίας πυγμάχος και από τη στιγμή που άλλος έρχεται να μου φάει τη δουλειά πρέπει να μείνω στη θέση μου. Έρχονται πλέον Έλληνες στους αγώνες και σε στηρίζουν, έχεις το κοινό σου πλέον εκεί? Όπως και μου είπε ένας Αμερικάνος φίλος μου εκεί, μου λέει στον τελευταίο αγώνα τώρα, μου λέει, καλά, πιο πολύ λέει και μέσα Έλληνες ήταν, μου λέει, δεν είναι... Πλέον μαζεύω πολύ κόσμο. Νομίζω ότι όσο κάθομαι εκεί πέρα και αγωνίζομαι και τα πηγαίνω καλά, τόσο με μαθαίνει το ελληνικό κοινό. Έχεις γνωρίσει και το Σταλόν, έτσι? Δεν μπορώ να μην σταθώ σε αυτό. Ήρθε σε μια προπόνησή μου και με είδε, με παρακολούθησε. Και ήταν εντάξει, μόλις τον είδα, ψιλοσοκαρίστηκα εγώ. Ο Ρόκι. Και λέω, ο Ρόκι. Μου είπε ότι του άρεσε πάρα πολύ το στυλ μου, έτσι πως παίζω και νομίζει ότι επειδή είμαι ταπεινός και να παραμείνω έτσι, θα πάω ψηλά. Εκεί η ρουτίνα σου ποια είναι, τι περιλαμβάνει η καθημερινότητά σου?
Η ρουτίνα μου. Προπόνηση, προπόνηση, σπίτι, προπόνηση. Τις μέρες που έχω sparring, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, τρεις φορές την εβδομάδα, πηγαίνω πρώτο για sparring 10 η ώρα το πρωί και έπειτα κάνω την προπόνησή μου, το τρέξιμο ή την ενδυνάμωση. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, ξυπνάω στις 4.30-5 ώρα το πρωί, πηγαίνω για τρέξιμο, γυρνάω σπίτι, τρώω το πρωινό μου, κοιμάμαι ξανά και ξανά προπόνηση. Ποιο είναι το όνειρό σου? Το όνειρό μου, όπως και κάθε νομίζω αθλητή, να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής σε μια αναγνωρισμένη ομοσπονδία που πιστεύω θα τα καταφέρω γιατί το κυνηγάω και βήμα-βήμα φτάνω πιο κοντά. Σε μια εβδομάδα, ο Στέλιος Παπαδόπουλος θα διεκδικήσει τη 10η νίκη στην επαγγελματική καριέρα του για τίτλο της ομοσπονδίας WBU. Αυτή τη φορά σε ελληνικό έδαφος και γι' αυτό ετοιμάζεται πυρετοδός. Ο αντίπαλος μου προέρχεται από την Κολομβία. Είναι πολύ έμπειρος. Έχει 50 αγώνες νομίζω, 50 και κάτι. Αλλά εγώ, όπως και κάθε αγώνα, το βλέπω σαν να παίζω για παγκόσμιο τίτλο, σαν να παίζω με τον Manny Pacquiao, σαν να παίζω με τον Mike Tyson. Η προετοιμασία μου είναι σαν να γίνεται για παγκόσμιο τίτλο, πραγματικά. Πριν τους αγώνες έχεις κάποιο τελετουργικό, πατάς πάνω σε κάποιο μοτίβο κάθε φορά πριν από κάθε αγώνα? Προσπαθώ, ειδικά τελευταία εβδομάδα, να συγκεντρώνομαι πιο πολύ στον αγώνα, όσο πλησιάζει. Δεν μπαίνω ούτε στα social media, δεν λειτουργώ το κινητό καθόλου. Η μόνη μου επικοινωνία είναι με τον προπονητή. Ο άνθρωπος κλειδί ίσως για το μεγάλο ταξίδι του Έλληνα μποξέρ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι ο Γρηγόρης Μάλιος, προπονητής του Στέλιου Παπαδόπουλου στο διάστημα που αυτός είχε μετακομίσει από τη Νέα Πέραμο στην Αθήνα. Τι είδες ο Στέλιος στην αρχή, τι ήταν αυτό που σου κέντρισε το ενδιαφέρον? Όταν ο Στέλιος ξεκίνησε και ήρθε εδώ από την Καβάλα, ήρθε σαν kickboxer. Κατευθείαν αυτό που του είπα είναι ότι ξέχνα το kickboxing, δεν είσαι αυτό, είσαι πυγμάχος. Αντέδρασε, μου είπε ότι ποτέ δεν πρόκειται να το κάνω αυτό και του είπα ότι σου βάζω στοίχημα ότι σε ένα χρόνο θα σε έχω αλλάξει. Γιατί μεσολάβησες για να πάει στην Αμερική, τι παραπάνω μπορεί να του προσφέρει η Αμερική αυτή τη στιγμή? Κακά τα ψέματα, η Αμερική και συγκεκριμένα το Λος Άντζελες είναι η μέκα της επαγγελματικής πυγμαχίας. Εκεί είναι λοιπόν όλα όσα χρειάζεται ένας επαγγελματίας πυγμάχος ώστε να κάνει καριέρα, σοβαρή καριέρα, στην πυγμαχία, στην επαγγελματική πυγμαχία. Δεν ήταν εύκολη η αγορά για εμάς εδώ στην Ελλάδα να μπορέσουμε να τους πλησιάσουμε εκεί. Μετά από πολλές ανταλλαγές mail, να φτάσουμε στη δυνατότητα να δοκιμαστεί ο Στέλιος εκεί με δικά μας έξοδα, τα οποία ήταν αρκετά. Και όταν πλέον εγώ στα mail τους έγραφα ότι έχουμε ένα διαμάντι στα χέρια μας, σας το χαρίζουμε, απλά είναι ακατέργαστο. Για τα δικά τους δεδομένα είναι ακατέργαστο. Τότε αυτοί όταν τον είδανε, δεν θα ξεχάσω ποτέ το πρώτο mail που έλαβα, που ήταν στα αγγλικά, έγραφαν «You might be involved with a future world champion». Πλέον έχουμε μπει στο χάρτη τους και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι ο Στέλιος άνοιξε το χάρτη και τα σύνορα για την επαγγελματική επιμαχία σε αυτό το τόσο πολύ υψηλό επίπεδο. Δεξιά. Δύο δεξιά. Μεγάλη μέρα για τον αγώνα του Στέλιου Παπαδόπουλου απέναντι στον Κολομβιανό Ντεβίς Περέζ, εδώ στο κλειστό γήπεδο του Taekwondo στο Παλαιό Φάληρο, έφτασε. Θα είναι μια δύσκολη μάχη 10 γύρων των 3 λεπτών, όμως σίγουρα ο κόσμος που έχει έρθει θα στηρίξει τον Έλληνα πρωταθλητή στην προσπάθειά του. Επικοδομητικό άγχος, λίγο. Έτσι, έτσι. Έχει έρθει το τίμα από Αμερική. Έχει έρθει ο μάνατζερ του, είναι εδώ πέρα. Εγώ θα είμαι σαν ο προπονητής του. Όλα καλά, όλα καλά. Αντίπαλος του Έλληνα πυγμάχου είναι ο Ντεβίς Περέζ,
ένας 32χρονος, σαφώς πιο έμπειρος μποξέρ από την Κολομβία, με ρεκόρ 34 νίκες, 18 ήττες και 4 ισοπαλίες. Do you think you're gonna win? Bueno, no podemos diagnosticar todavía nada, porque en el ring nada está escrito. Δεν με ενδιαφέρει είτε τι λέει ο αντίπαλος, είτε ποιος είναι. Εγώ είμαι κατάλληλα προετοιμασμένος για το οτιδήποτε. Είμαι προετοιμασμένος για τον καλύτερο και έτσι δεν έχω να φοβηθώ κάτι. Θα είναι γεμάτο το γήπεδο, έχουν έρθει από Καβάλα, από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Θα είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Ladies and gentlemen, let the battle begin! I live life in debt, was hell. Had the bailiffs biting up my heels for me to sell anything, it's anything. Had to pawn my favorite diamond ring, cause with the excuse that I lost it, not a clue. I keep on searching, like I'm searching for coins down the couch. See my arms, rags, take a few and try to shoot the stars for peace. So can I find a pair of Nikes, what I rolled it with the man that feels like the family, but it's a piece of shit. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε, Στέλιος Γκόλντεν Μπόι! Παπαδόπουλος! Δέκα γύρια στο Γκόλντεν Μπόι! Cause I like you, living life like a lone soldier. I took my hope, no chance I'm giving up. I'm pushing past rank, but they trying to hold it up. Like a lone soldier, but watch where I tread. Live right, live right. Λίγο πιο δυνατά, δείχνει ανώτερο από την αντίπαλό του. Και τώρα έχει ένα δυνατό δεξί κροσέ στο σώμα του Κολομβιανού. Ένα καλό χτύπημα τώρα από τον Κολομβιανό στο Στέλιο, αλλά δεν ανησύχησε ιδιαίτερα ο Έλληνας πρωταθλητής. Έχει ένα knockdown μέχρι στιγμής, αλλά και ο Κολομβιανός δείχνει πραγματικά σκληρό καρύδι. Δεύτερο knockdown για τον Παπαδόπουλο, τον τελευταίο γύρο. Αν δεν γίνει κάτι να γυρνώ, ο Παπαδόπουλο και σίγουρα νικητής από αυτή τη μάχη. Έχει δύο knockdown. Και πιέζει τον αντίπαλό του για τον knockout. Έλλειψε τα πόρτα! Happy work. Fight easy. Πάμε, πάμε! Δώρε, δώρε. Όλοι, όλοι. Σέλφι. Όλοι, 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 όλοι. Μέρα, φίλε!
Αλλά και έχει μαγλιστή. Εντάξει, θα δύο φορές. Ήταν ιταλικό. Στο 10ο γύρο να πας 10 γύρους και να πέσει το 10ο. Πρώτη φορά έπαιξα 10 γύρους. Είχα προετοιμαστεί κατάλληλα. Όλα πήγαν όπως το σχεδιάσαμε με το πλάνο, με τον προπονητή μου, τον Γρηγόρη. Επειδή δεν το ξέρει, εγώ είχα περισσότερο άγχος από αυτόν. Η φωνή μου έχει κλείσει όπως ακούς. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο Στέλιος μου έκανε τη δουλειά μου, πολύ εύκολη. Ήταν λες και είχα χειριστήριο PlayStation στα χέρια μου. Όσοι ήταν εδώ στο γήπεδο το καταλάβανε, ότι έλεγα εκτελούσε κατευθείαν. Οπότε είναι πραγματικά απόλαυση να συνεργάζεσαι με έναν τόσο υψηλό επίπεδο αθλητή. Στέλιο, ποια είναι η συνέχεια τώρα? Συνέχεια. Καταρχάς θα μου πεις τι θα κάνεις απόψε και μετά θα το πάμε στα αγωνιστικά. Απόψε δεν είχα σχέδια τίποτα. Είχα μόνο τον αγώνα. Γιατί πάντα κοιτάζω τον αγώνα και τίποτα παραπάνω. Τώρα σίγουρα επιβάλλονται κάποιες μέρες ξεκούραση. Είμαι εδώ δύο εβδομάδες και δεν έχω πάει ούτε για ένα καφέ τίποτα. Δεν έχω δει φίλους τίποτα. Ήμουν προπόνηση και σπίτι. Και όπως φαίνεται ανταμείφθηκε. Ωραία. Θέλω μία selfie μόνο από εσάς. Για τελείωμα. Ωραία. Εγώ μια. Ζωνημένη, παιδιά.